Η έκθεση, αρχίζοντας από την ουσία του πράγματος, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια καλή έκθεση. Είναι μια καλή έκθεση για αυτό για το οποίο προοριζόταν. Το ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μια τέτοια έκθεση θα έπρεπε να είναι πολύ ευρύ το θέμα και θα έπρεπε να το έχουμε ορίσει από την αρχή για να πιάσει και ένα φάσμα το οποίο εκ των πραγμάτων μένει έξω, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον τομέα της βίας κατά των γυναικών. Τα δύο τελευταία γεγονότα, τα επεισόδια, τα μεθεόρτια δυστυχώς των Αγίων ημερών που πέρασαν, είναι τραγικά. Έχουμε τον ξυλοδαρμό, έχουμε και μία ανάδυση κυκλώματος που μοιάζει ενδεχομένως με ένα άθλιο κύκλωμα όχι απλώς εκπόρνευσης, όχι απλώς άσκησης βίας, όχι απλώς, θα το έλεγα πάρα πολύ απλά, έμεσου και πολύ ταξικά ανώτερου και καλά κρυμμένου πίσω από επωνυμίες και πολύ χρήμα ενός κυκλώματος νταβατζηλικιού του εσχίστου είδους. Επομένως, το γεγονός ότι η έρευνα οφείλει σε τέτοιες περιπτώσεις να προχωράει σε βάθος και άμεσα δεν μας βρίσκει απλώς σύμφωνος στην καταδίκη αυτού του πράγματος, αλλά και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να δράει η δικαιοσύνη και να υπερασπίζεται αστυνομία, δικαιοσύνη, προανακριτικές αρχές. Όλα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα όταν αφορά σε αυτά τα θέματα και για να μην χάνονται πιστήρια, αλλά και κυρίως για να μην απομακρύνεται από το σημείο εκείνο που η κοπέλα έχει το ψυχικό σθένος να συνέλθει και να καταγγείλει κάτι το οποίο είναι σημαδευτικό και τραγικό για τη ζωή της. Δεν περιττώ να πω ότι το καταδικάζουμε απερίφραστα, όποια μορφή και αν έχει, και θα ήθελα να γυρίσω στα ζητήματα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να μας απασχολήσουν σε σχέση με την έκθεση. Η έκθεση διαπιστώνει κάτι το οποίο είναι δυστυχώς κοινός τόπος, αλλά όχι πολιτικό αντικείμενο. Τα βασικά θύματα βίας, γυναίκες, είναι γυναίκες οι οποίες είναι εξαρτημένες οικονομικά, είναι άνεργες, είναι στο έλεος κάποιου άνδρα από πλευράς ταξικής. Δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στα πόδια τους. Και αυτό κλείνει στόματα, αυτό αναβάλει δράσεις, αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυσκολεύει τη γυναίκα ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο αποπειράται να φυλαχθεί ή να αντιδράσει. Άρα εκεί θα έπρεπε να δούμε τι πάει να πει ευάλωτη γυναίκα. Ευάλωτη γυναίκα σημαίνει και οικονομικά ευάλωτη και κοινωνικά ευάλωτη και κοινωνιολογικά αποκλεισμένη, δηλαδή μία γυναίκα που βρίσκεται σε κατώτερη θέση και βαθμίδα μέσα στην κοινωνία. Επομένως δεν μπορεί κάποιος να αφαιρεί από καμία έκθεση τη διαπίστωση της ταξικής τοποθέτησης των θυμάτων. Με αυτή την αφορμή θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε σήμερα να μας ενημερώσετε, κυρία Υπουργέ, πότε προβλέπετε να έχουμε το πολύ ενδιαφέρον ζητούμενο που είναι το προφίλ των δραστών. Αν δεν κάνω λάθος, έχει εξαγγελθεί μία έρευνα που πρέπει να γίνει σε βάθος για το προφίλ των δραστών. Δυστυχώς, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα δικαιώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε να προτείνουμε και άλλα πράγματα από αυτά που ήδη έχουμε προτείνει. Τώρα, θα πρέπει να μην αφήσουμε από πουθενά την ψευδαίσθηση και για κανέναν την ψευδαίσθηση ότι αρκεί ο ποινικός κώδικας. Ότι αρκεί η αυστηροποίηση των ποινών. Ότι αρκεί ακόμα και αυτή καθ' αυτή η αυστηρότερη αντιμετώπιση του νόμου που να είναι και κοινωνικώς αποδεκτή και να φτάνουμε στα ισόβια για τη γυναικοκτονία, να φτάνουμε στο άλλο σημείο για το άλλο αδίκημα που αφορά και έχει θύμα τις γυναίκες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν η κοινωνία δεν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία, τη θέση, την άποψη και την ιδεολογία της μη άσκησης βίας εναντίον των γυναικών οι οποίες βρίσκονται είτε από το φίλο τους, είτε από τη σχέση τους, είτε από την οικονομική τους εξάρτηση στη θέση του θύματος στο επίπεδο της έμφυλης βίας, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Τίποτε απολύτως. Δεν θα αρκεί ο νόμος. Δεν αρκεί για να φοβήσει και να εξαρθρώσει κατεστημένα και αντιλήψεις χιλιετιών και ασκήσεις κοινωνικού θάρρους οι οποίες σταματάνε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιατί θα δείτε ότι με βάση ακόμα και τον νόμο, σήμερα, αν ρίξετε μία ματιά, υπάρχουν δημοσιευμένα ονόματα και την ίδια ώρα ο νόμος απαγορεύει τη δημοσίευση των ονομάτων.
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο τρόπος αντιμετώπισης ενιαία αυτού του ζητήματος που λέγεται βία κατά των γυναικών. Άρα, για να μην μείνουμε μέχρι εκεί, τι χρειαζόμαστε? Συγχωρήστε με τα κατάλοιπα του κορονοϊού. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε εκ των πραγμάτων παιδεία. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε συζήτηση. Πώς θα γίνει όμως αυτή? Θα πάει απλώς στα σχολεία, θα πάει με φυλάδια, θα πάει στις σχολές? Πρέπει να γίνει από το κράτος, να είναι ομοιόμορφη, να είναι ενιαία, να έχει όλη την εποπτική και επιστημονική μορφή που χρειάζεται, να ξανοιχτούν οι συζητήσεις και οι ενημερώσεις σε όλους τους χώρους και δουλειάς. Και στα γήπεδα, και στα σπορ, και στους αθλητικούς συλλόγους, και στους συλλόγους γυναικών. Δεν μπορεί αυτό να μην είναι κάτι που θα μείνει είτε στους δημοσιογράφους μόνο, είτε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική, ενημερωτική, εκπαιδευτική προσπάθεια να ανοίξει η κοινωνία τα μάτια της, τα αυτιά της και να προχωρήσει σε βαθύτερη γνώση. Και να καταλάβει τα τραύματα τα οποία ανέχεται να υφίσταται το ίδιο το κοινωνικό της σώμα. Έχουμε προτείνει πολλά πράγματα γι' αυτό. Και θα επανέλθουμε με προτάσεις όταν θα έχουμε όλες τις εκθέσεις στα χέρια μας και αυτή για το προφίλ του δράστη και ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση στο τι κάνουμε όλοι μαζί, αλλά όχι θεωρητικά όλοι μαζί. Ποιος αναλαμβάνει την κεντρική ευθύνη να το κάνει αυτό? Και δεν γίνεται παρά να την αναλάβει η πολιτεία και οι επιστήμονες που ξέρουν πώς να το προσεγγίσουν, πώς να το διαφοροποιήσουν ανά κατηγορία ανθρώπων και ηλικία και γυναικών και ανδρών. Και δεν εξαιρείται από αυτή την ενημέρωση βεβαίως τον ανδρικό φύλο κάθε άλλο παρά θα έλεγα. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσουμε μια εξαιρετική σημασία και ίσως να προτείνουμε και να καθίσουμε να μελετήσουμε στα σοβαρά μια νομοθετική παρέμβαση για την άσκηση βίας κατά των γυναικών, αυτό που συνηθισμένα έτσι λένε οι δημοσιογράφοι και σε όλο τον κόσμο, revenge πορνό, εκδικητικό πορνό, και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι μια έκθεση, ένας ευτελισμός, μια άσκηση βίας ή μια δολοφονία χαρακτήρα, μια δολοφονία κοινωνικού προφίλ, μια δολοφονία προσωπικότητας και μια που έχει ψυχικές επιπτώσεις. Και ας μην εκπληκτόμεθα, στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό το έχουμε δει σε όλο τον δυτικό πολιτισμό, σε πάρα πολλές χώρες πολιτισμένες, που θαυμάζουμε, τα είχαμε δει για άλλα πράγματα, τα έχουμε δει στα αμερικάνικα δρόμενα, τα έχουμε δει στα δανέζικα, στα ολλανδέζικα, στα σουηδικά, στα νορβηγικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά. Τα έχουμε δει σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ να αντιδρούμε σε αυτά. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα υποστεί ότι υφίσταται, και έχουμε πολύ πρόσφατα παραδείγματα στο διαδίκτυο, δεν κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο εάν παρέμβει ένα κράτος, μια πολιτεία, ένας νόμος και ένας άνθρωπος μόνος του αδύναμος, ο οποίος κυνηγάει, παρακαλάει, προσπαθεί να βρει, να αναζητήσει για να μπορέσει να κατεβάσει. Ακόμα και αν τα βρει, δεν είναι εύκολο να τα κατεβάσει. Είναι αντιμέτωπος οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιαδήποτε γυναίκα κυρίως, με τα τέρατα των πλατφορμών, των μεγάλων πολυεθνικών και των απίστευτων χρημάτων και συμφερόντων που υπάρχουν πίσω από την εκμετάλλευση κάθε μορφής βίας, γιατί η βία είναι προσοδοφόρο επάγγελμα, από τον πόλεμο μέχρι τη βία κατά των γυναικών. Ο φόνος φέρνει λεφτά, πάσης φύσεως και μορφής, δυστυχώς. Και άρα αυτό θέλει χτύπημα στο κεφάλι, σαν το φίδι. Δεν πρόκειται κόβοντας του την ουρά ή χαϊδεύοντας του την ουρά να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και συνάδελφε, κλείνετε, τέλος, παρακαλώ. Θα παρακαλούσα να ανοίξουμε μια συζήτηση τόσο πλατιά, ώστε να τραβηχτεί η προσοχή της κοινής γνώμης πέρα από τη διαδικασία της κοινωνικής απαξίωσης και του κουτσομπολιού. Γιατί αυτό που φάνηκε στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει και φαίνεται και στο διαδίκτυο, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία επιτρέπουν να μένουμε στην επιφάνεια και να μην βλέπουμε από κάτω ποιος είναι επώνυμος και ποιος δεν είναι, ποιος έχει λεφτά και ποιος δεν έχει, ποιος χάνει το σπίτι του επειδή καταδικάστηκε ή ποιος προφυλακίστηκε και ποιος δεν προφυλακίστηκε. Και αυτό το ταξικό πρόσημο, το οποίο οφείλει να έχει η προσέγγιση μας για να μιλήσουμε για το λαό, να μιλήσουμε για τις πολλές γυναίκες αυτές που υφίστανται σιωπηλά και ελπίζω, όχι απλώς μόνο μετά το μητού, αλλά μετά και από την προσπάθεια του καθενός και της καθεμιανής, μάνας, γυναίκας, αδερφής, πατέρα, αδερφού, φίλου, συζύγου, εραστή, να γίνει κοινό κτήμα όλων. Η έμφυλη βία δεν μπορεί να προσφέρει άλοθη κοινωνικής καταδίκης και προσέγγισης
και να προσφέρεται για θέαμα και να γίνεται σύριαλ της καθημερινότητας. Πρέπει να κοπεί μία και καλή και από τη ρίζα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.